Φέδων Καριωσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Άμυνα, flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων. Καλησπέρα, Λαμπρό. Λοιπόν, λέγαμε χθες για το θέμα των Τόμα, για την νέα πρόταση για τα links κλπ. Που Λεστά. Αποσυνδέεται από την αναβάθμιση των Leopard. Αλλά εκεί έχει. Διαφορά την πρόταση. Mm-hmm. Τι άλλο υπάρχει εκεί? Λοιπόν, υπάρχουν πολλά. Εδώ βέβαια πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα από κάπου αλλού. Να δούμε λίγο τις προτεραιότητες του ελληνικού στρατού και δεν θα μιλήσουμε αμέσως μετά για τα Τόμα, και έχουμε πει αρκετές φορές για το ποιο είναι το όραμα ή μάλλον ο προγραμματισμός του ελληνικού στρατού για τα Τόμα, αλλά να δούμε λίγο γενικότερα τις προτεραιότητες. Αυτή τη στιγμή, με βάση την εντολή η οποία είχε δοθεί σχεδόν ένα χρόνο πίσω, Οκτώβριος ήταν του 23 από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Τοδένδια, τότε να επικαιροποιηθούν τα προγράμματα, και η επικαιροποίηση δεν ήταν μόνο να τα βγάλουμε από το σιρτάρι και να ξαναγράψουμε τα νούμερα όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Ευτυχώς αυτή τη φορά υπήρξε κάτι αρκετά πιο ουσιαστικό. Να επικαιροποιηθούν με βάση τις εμπειρίες πρώτον του τι συμβαίνει στην Ουκρανία, ακόμη και τώρα, ναι. Και δεύτερον το τι συμβαίνει και συνέβη και συμβαίνει στη Γάζα. Ναι. Αυτό το πράγμα είχε αρκετά αποτελέσματα, αλλά δεν είναι το τέλος. Δηλαδή είναι μια διαρκής κατάσταση, επειδή προφανώς και οι συγκρούσεις διαρκούν. Δηλαδή αυτό που συνέβη προχθές στην ουκρανική επίθεση στο Κούρσκ, στην επαρχία του Κούρσκ, και ιδιαίτερα στο πώς καταστράφηκαν οι πλωτές γέφυρες και απομονώθηκε η περιοχή, αναγάγει απευθείας σε κάτι το οποίο θα το δούμε μπροστά μας τους επόμενους μήνες. Δηλαδή, ξέρουμε ότι ένα από τα προγράμματα του ελληνικού στρατού που ήταν σε απόλυτη προτεραιότητα ήταν το θέμα της αναβάθμισης των MLRS. Mm-hmm. Διότι η καταστροφή των γεφυρών έγινε με βομβιδοφόρα βλήματα από HIMARS. HIMARS, ναι. Εδώ, ποιο είναι το δικό μας πλαίσιο? Υπήρχε ένας προγραμματισμός και ο εξοπλισμός των MLRS ήταν πραγματικά υψηλά με τις γνωστές παραμέτρους. Δηλαδή ότι είναι ένα πρόγραμμα πολύ υψηλού κόστους, διότι είναι αφενός με την αναβάθμιση των εκτοξευτών και αφετέρου η αγορά των πυρομαχικών, η οποία βέβαια μπορεί να γίνει σε βάθος δεκαετίας, αλλά δεν πάβει να είναι ένα δισεκατομμύριο. Εκεί πέρα ήταν ψηλά, όπως επίσης ψηλά, αλλά δεν μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή την σχετική τους θέση στο τι προτεραιότητα είχαν, ήταν και το πρόγραμμα των Τόμα, και όχι μόνο των Τόμα, γενικότερα της αναβάθμισης των τεθωρακισμένων των μονάδων μηχανοκίνητου πεζικού. Πώς άλλαξε αυτό το πράγμα και ξαφνικά είδαμε να αντιστρέφεται λίγο η προτεραιότητα? Πήραμε τα Black Hawk για ένα και μοναδικό λόγο. Ότι ό,τι και αν έχει γραφεί, ό,τι και αν έχει υποθεί, η ουσία σχετικά με το τι συνέβη στο Στεφανοβίκιο είναι μία. Δεν είναι τα κάποια ελικόπτερα που ίσως χάθηκαν, που δεν χάθηκαν ελικόπτερα αυτά καθεαυτά, χάθηκαν οι υποδομές. Το είχαμε ξαναπεί πριν από μερικούς μήνες, ότι εκεί πέρα χάθηκαν όλες οι υποδομές υποστήριξης, ναι, των Χιούι. Με αποτέλεσμα να υπάρχει δυνητικά ένα τεράστιο κενό μπροστά μας, το οποίο θα δημιουργηθεί από την αδυναμία υποστήριξης αυτών των ελικοπτέρων. Που άρα πάμε σε χαμηλή διαθεσιμότητα Χιούι λόγω έλλειψης υποστήριξης. Ναι, διότι εκεί πέρα υπήρχαν εργαλειομηχανές, υπήρχαν ανταλλακτικά, συστήματα διακρύβωσης, υπήρχαν ένα σωρό πράγματα τα οποία κάποια στιγμή βρέθηκαν κάτω από αρκετά μέτρα νερό, τα οποία δεν μπορούσαν να μετακινηθούν. Δηλαδή δεν μπορείς να λύσεις μια εργαλειομηχανή όταν το νερό ανεβαίνει ένα μέτρο την ώρα. Αυτό που συνέβη το είδαμε. Η παραγγελία των Black Hawk. Συγγνώμη, αυτό, τα Χιού θα πήγαιναν ούτως ή άλλως, φαντάζομαι, κάποια στιγμή για απόσυρση. Προφανώς. Αλλά ναι. Εντωμεταξύ όμως, η προτεραιότητα, ναι, δεν ήταν αυτή την οποία είδαμε. Δηλαδή μπήκανε σε απόλυτη προτεραιότητα. Μάλιστα, λόγω του η αντικατάστασή τους, λόγω του ότι ξαφνικά χάσαμε ό,τι ελικόπτερο είχαμε κάτω από τα 90, έτσι. Αυτό ανέτρεψε τα πράγματα. Και τα ανέτρεψε δραματικά και φτάσαμε τώρα στο σήμερα. Η εντολή του περσινού Οκτωβρίου να αναθεωρηθεί η κατάσταση έφερε μπροστά
τόσο τα MLRS όσο και τα, τα τόμα. Στα τόμα, να θυμίσουμε κάτι, ο ελληνικός στρατός επιδιώκει 4 προγράμματα. Το έχουμε είπε πολλές φορές, τα υπενθυμίζω. Ναι. Καινούργια τόμα ερπιστριοφόρα, μεταχειρισμένα τόμα ερπιστριοφόρα, αναβάθμιση 113. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές αναφορές που λένε 113 σε επίπεδο τόμα. Εδώ θέλει μια πολύ μεγάλη εξήγηση, διότι για να μετατρέψεις ένα 113 σε τόμα ή θέλεις πολλά λεφτά ή δεν αξίζει τον κόπο. Mm. Και τροχοφόρα τόμα. Ποια είναι η προτεραιότητα σε όλα αυτά εδώ? Η προτεραιότητα μπήκε εκ των πραγμάτων στο εξής. Ότι από τη στιγμή που σταμάτησε βιαίως και εγκληματικά η προμήθεια των, με την ανταλλαγή των BMP των Marder, αναγκαστικά στραφήκαμε προς άλλες πηγές. Μία από τις πηγές είναι ως γνωστόν τα Bradley. Με ό,τι έχουμε πει που ισχύει. Δηλαδή ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα επειδή τα έχουν σκουπίσει οι Ουκρανοί και οτιδήποτε χρειαστεί να πάρθει θα πρέπει να υποστεί βιομηχανική ανακατασκευή. Χθες είπαμε και αναλύσαμε την πρόταση της Rheinmetall, η οποία ουσιαστικά έρχεται και ρίχνει στο τραπέζι πρώτον την ίδια πρόταση που είχε κάνει, αλλά ανανεώνει την δυνατότητα να αποκτηθούν επιπλέον Marder σαν ενδιάμεση εντός εισαγωγικών λύση, ουσιαστικά να συμπληρωθούν οι αριθμοί πέραν των καινούριων, των 205, 205 χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Για να πλησιώσουν τα Leopard, έτσι. Ακριβώς. Στην πραγματικότητα δεν χρειαζόμαστε 205, χρειαζόμαστε 164. Mm-hmm. Τα 164 είναι ο μαγικός αριθμός ο οποίος είχε αναφερθεί και για τα Bradley. Mm. Διότι 205 χρειάζονται για τα 5 τάγματα. Το ένα τάγμα το έχουμε φτιάξει ήδη με Marder. Άρα χρειαζόμαστε τουλάχιστον 4 τάγματα. Οι ανάγκες είναι τουλάχιστον 400, αν όχι και 800. Εκεί πηγαίνει σε μεταχειρισμένα. Και έρχεται τώρα. Είσαι μεταχειρισμένα ή πας σε μια μακροπρόθεσμη πρόταση κατασκευή τύπου Lynx, ας πούμε, αλλά μακροπρόθεσμη. Σε βάθος δεκαετίας, 15 ετίας, ότι εγώ φτιάχνω το εργοστάσιο, αρχίζω και κατασκευάζω. Τώρα, να θυμίσουμε ότι η πρόταση. Λέμε ότι επανήλθε της Rheinmetall, γιατί ουσιαστικά είχε ξαναγίνει. Έφτασε, όπως έλεγα χθες και στη Βουλή, δεν, στο κατόφλι της αρμόδιας επιτροπής δεν το πέρασε. Εκεί πέρα μιλούσαμε για τα 205 και ας πούμε ότι ο αριθμός εξακολουθεί να είναι 205. Θα μπορούσε να είναι 164, θα μπορούσε να είναι 247 για να γίνει άλλο ένα τάγμα. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε αριθμός. Το ζήτημα είναι τι άλλο παίζει. Προφανώς, εδώ πέρα ξεκίνησε και δεν είναι ότι συνέβη από χθες μέχρι σήμερα. Υπήρχε ανταγωνισμός. Και υπήρχε ανταγωνισμός από μια εταιρεία την οποία θα πρέπει να την έχουμε υπόψη μας, γιατί παίζει ένα διπλό ρόλο. BAE Systems. Η BAE Systems έχει κάνει ήδη πρόταση στον ελληνικό στρατό για αντίστοιχο αριθμό με την Rheinmetall CV90. Το CV90 μπορεί να είναι εντός εισαγωγικών ένα τεθωρακισμένο προηγούμενης, ένα τόμα προηγούμενης γενιάς συγκριτικά με το Lynx, αλλά ουσιαστικά είναι ένα όχημα το οποίο από τη δεκαετία του 90 συνεχώς αναβαθμίζεται. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πέμπτη γενιά και συνεχίζει να αγοράζεται από όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες. Διότι εκτός από την Ουγγαρία, Lynx δεν έχει αγοράσει αυτή τη στιγμή κάποιος άλλος. Mm-hmm. Συζητάει να αγοράσει η Ιταλία. Συζητάμε να αγοράσουμε εμείς, λέμε τώρα. Yeah. Συζητάει να αγοράσει η Ρουμανία, αλλά πέραν των σίγουρων 218 Ουγγρικών δεν υπάρχει άλλη παραγγελία. CV90 ποιοι έχουνε? Συγγνώμη. CV90 ποιοι έχουνε? CV90 έχουν αυτή τη στιγμή όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή έχουνε οι Νορβηγοί, έχουνε χώρα βέβαια από όπου προέρχεται, από τη Σουηδία προέρχεται, έχουν οι Σουηδοί, έχουν οι Ολλανδοί, παρήγγειλαν οι Δανείοι πρόσφατα, Τσέχοι και Σλοβάκοι παίζουν μια παραγγελία από κοινού υποψήφιου στην Ρουμανία. Κατασκευασμένα πάνω από 1400. Και αυτή τη στιγμή η πέμπτη γενιά είναι αυτή η οποία προτείνεται για αρκετές άλλες χώρες οι οποίες θα αναζητούν τόμα. Σε εμάς υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση τύπου Rheinmetall. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση για τα 205, όπως ήταν και Rheinmetall, ναι.
την πρόταση της Rheinmetall. Για τα links. Και τι δίνουν εργοστάσιο και λοιπά. Πηγαίνουν στην ΠΑΕ πέραν του Ατλαντικού, διότι η ΠΑΕ πέραν του Ατλαντικού κυδεμονεύει τα Bradley. Και έρχονται και λένε ότι εμείς μπορούμε να σας βρούμε ενδιάμεση λύση Bradley. Βέβαια δεν υπάρχουν έτοιμα να τα πάρουμε από τη Μάνδρα και να σας τα φέρουμε με ένα καλό βάψιμο. Χρειάζεται ανακατασκευή. Εμείς έχουμε υπολογίσει και μπορούμε να εντάξουμε σε ένα πρόγραμμα τον απαιτούμενο αριθμό που χρειάζεται. Και ο αριθμός αυτό το τσέκαραν οι αρμόδιοι αυτό και είπαν ότι δεν συμφέρει η ανακατασκευή γιατί είναι σε κατάσταση η οποία δεν είναι... Να καταγυρίσουμε και να πούμε τι έγινε τότε. Στέλνεις μια ομάδα έμπειρων αξιωματικών, η οποία όμως κολλείεται από το εξής. Πηγαίνει να δει κάτι με συγκεκριμένη εντολή. Πηγαίνετε και πέστε μας ποια ήταν η κατάσταση των οχημάτων που είδατε. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Αυτό θέλουμε. Και γυρίζουν πίσω και κάνουν μια έκθεση. Η έκθεση αυτή προφανώς τι θα πει. Ότι είδαμε τα οχήματα σε καλή κατάσταση. Όχι. Από εκεί και πέρα είναι θέμα ποια είναι η πολιτική σου. Η πολιτική είναι μπορεί να ήταν, ας πούμε, πήγαινε και πάρε 400 όπως είναι σήμερα, φέρτα στην Ελλάδα και ξεκίνησε να ανακατασκευάζεις με ένα δικό σου πρόγραμμα, με υψηλή προστιθέμενη αξία ελληνική, που αυτή είναι η πρόταση και ήταν η πρόταση, και κατέληξες στα πόσα θέλεις. Θες να φτιάξεις τα 200 από τα 400, θες σιγά σιγά να φτιάξεις... Αλλά γιατί να πάμε, εδώ το ερώτημα είναι το κόστος, έτσι. Αν το κόστος ξεπερνά ένα συγκεκριμένο ποσό, τώρα να πάω να παίρνω από μάντρα πράγματα τα οποία θέλουν ανακατασκευή και μέχρι να ανακατασκευαστούν θα είναι ακόμα παλαιότερα από ό,τι είναι, γιατί είναι παλιά τα... Γιατί να μην πάμε κατευθείαν σε καινούριο... Προφανώς. Ναι. Αλλά το θέμα είναι πάντα το μαγικός αριθμός. Δηλαδή, και η Rheinmetall τι λέει αυτή τη στιγμή. Εμείς θα σας πουλήσουμε 205 για παράδειγμα, ναι, links, ας το πω το πλέον σύγχρονο τόματο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε παραγωγή στον κόσμο, όσο του έρθουν τα αμερικανικά, το XM30 για παράδειγμα, και για να συμπληρώσω τους αριθμούς θα σας δώσουμε Marder. Τα Marder θα προέρθουν από τα αποθέματα του αμερικανικού του γερμανικού στρατού, τα οποία ναι είναι εξεχρονισμένα, ναι, αλλά δεν πάβουν να είναι οχήματα τα οποία είναι 35 ετών, 40 ετών. Άρα συμπληρώνουμε τους αριθμούς, διότι διαφορετικά για να πάρεις ας πούμε 400 με 10 εκατομμύρια, με 12 εκατομμύρια το κομμάτι, είναι μια ενδεικτική τιμή. Δεν ξέρουμε πόσο έχουν αυτή τη στιγμή. Διότι είναι θέμα τι εξοπλισμό βάζεις. Δηλαδή ένα θερμικό από ένα άλλο θερμικό, μιλάω για το σκοπευτικό ή για το σύστημα παρατήρησης του αρχηγού οχήματος, μπορεί να έχει μια διαφορά της τάξης του 1,5-2 εκατομμυρίων, μάλλον και παραπάνω. Τόσο πολύ. Βέβαια. Τα ηλεκτρονικά είναι αυτά. Τα εκατομμύρια είναι μέταλλα και λαμαρίνες και εδάφη τροχή, άντε και ένας κινητήρας. Άντε και ένα κυβότιο αυτόματο υψηλής απόδοσης. Δηλαδή στα 200 κομμάτια μπορεί να είναι και 400 ή 300 εκατομμύρια, ας πούμε έτσι. Άρα, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Το ερώτημα στην προκειμένη περίπτωση είναι με ποιον θες να συνασπιστείς και ποιο είναι το πακέτο. Διότι το πακέτο είναι βιομηχανική συνεργασία, μάλιστα. Όλοι προτείνουν, για παράδειγμα, κατασκευή του οχήματος. Διότι με τη Rheinmetall, επειδή το έχω πρόσφατο έχουμε μιλήσει, είναι κατηγορηματική. Θα κατασκευάζεται στην Ελλάδα με συνεχώς αυξανόμενη προστιθέμενη αξία. Μεγάλη κατασκευή. Διότι η συναρμολόγηση είναι κάτι άλλο. Η συναρμολόγηση είναι φέρνω κομμάτια από το εργοστάσιο στην Ολλανδία. Φέρνω ένα κομμάτια από το εργοστάσιο στη Σουηδία. Φέρνω κομμάτια από εκεί που έχουμε υποσχεθεί στην Τσεχία και στη Σλοβακία. Και κατασκευάζουμε ένα CV90 στην Ελλάδα. Και αυτό είναι σαφώς σημαντικό. Μπορεί η απόφαση να είναι όχι. Θα κατασκευάσετε και εσείς CV90, αλλά το κόστος είναι τόσο. Δεν είναι ένα άλλο. Άρα είναι πολύ σημαντικό το πακέτο. Πέραν αυτού, προφανώς είναι τι όχημα αγοράζεις. Δηλαδή είναι πραγματικά τόσο μεγάλο το χάσμα της τεχνολογίας ανάμεσα σε ένα Lynx το οποίο σχεδιάστηκε τη δεκαετία του 2010 και πρακτικά συνεχίζει αυτή τη στιγμή την εξέλιξή του, από ένα CV90 το οποίο βρίσκεται στην τέταρτη γενιά, στην πέμπτη γενιά μάλλον, υπάρχει CV90V, το οποίο αυτή τη στιγμή αλλάζει κομμάτια, αλλάζει πύργο, αλλάζει θωράκιση για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, διότι η Ουκρανία, όπου πήγανε σχεδόν καινούργια CV90,
έδειξε κάτι. Έδειξε κατεστραμμένα οχήματα από συγκεκριμένες αιτίες, αλλά και αντοχή σε κάποιες άλλες καταπονήσεις στο πεδίο της μάχης. Πήγανε πίσω και άρχισαν να διορθώνουν. Άρα υπάρχει. Οι Ολλανδοί τώρα κατασκευάζουν παλαιότερα οχήματα και παραγγέλνουν καινούρια. Άρα υπάρχει εμπειρία για το πώς τα πήγανε σε πεδίο μάχης. Μάλιστα. Υπάρχει, διότι. Όπως και για τα μάρτυρ, φαντάζομαι, έτσι. Και για τα μάρτυρ το ίδιο. Μάλιστα. Διότι πολύ δεν διάφορο. Είναι μόνο οι Ρώσοι. Μεγάλο εργαστήριο η Ουκρανία πολέμου. Βλαμμένα οχήματα στην πλατεία της Μόσχας. Υπάρχουν και οι Ουκρανοί οι οποίοι τα μαζεύουν προσεκτικά και τα στέλνουν πίσω είτε για ανακατασκευή, αλλά κυρίως για να δούνε τι συνέβη. Ωραία, άνω τη λέει και επανερχόμαστε. Πολύ διαφορετικό. Εντάξει, το γεγονός ότι υπάρχει κινητικότητα και έχουμε τουλάχιστον δύο προτάσεις που αφορούν κατασκευή και όχι συναρμολόγηση στην Ελλάδα είναι σημαντικό. Ας ελπίσουμε. Τελευταία λέξη είναι το εξής. Εδώ εμείς έχουμε ένα άλλο πρόβλημα. Της εντός των κλάδων ανταγωνισμού. Δηλαδή, προφανώς το ναυτικό έχει την προτεραιότητα σε οτιδήποτε άλλο. Άρα, πώς παίζει με ένα τέτοιο πρόγραμμα, πώς έπαιξε το πρόγραμμα των F-35 και πάει λέγοντας. Δηλαδή το πορτοφόλι είναι μικρό και πώς καλύπτονται όλες οι ανάγκες. Κατάλαβα, η πάσα για την επόμενη συζήτηση, ναυτικό. Έγινε. Ευχαριστούμε, Φέδων, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φέδων Καραϊσουφίδης, τον ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά πολύ.